Η ενοπλή επίθεση σε τέμενο στο Όσλο εξετάζεται ως τρομοκρατική σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές. Ο επικεφαλής της νορβηγικής αστυνομίας δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι Νορβηγός γνωστός στις αρχές, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνθρωπος που έχει εγκληματικό παρελθόν. Ο ύποπτος φέρεται να έχει ακροδεξίες και αντιμεταναστευτικές απόψεις, ενώ έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον ηγέτη της Νορβηγίας Βίντγκουν Κουίσλινγκ, που συνεργάστηκε με τους Ναζί. Για πολλά χρόνια η αστυνομία δηλώνει ότι οι μουσουλμάνοι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα, αλλά αν δείτε τις δύο μεγαλύτερες τρομοκρατικές επιθέσεις, δεν τις έκαναν μουσουλμάνοι. Αυτό επηρεάζει τα παιδιά μας, γιατί η ταυτότητά τους έχει καταστραφεί. Μας κακοποιούν σε καθημερινή βάση. Ήρθε η ώρα η νορβηγική κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη θέση. Η Πρωθυπουργός της Νορβηγίας επισκέφθηκε το σημείο και δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει την ξενοφοβία όχι μόνο κατά των μουσουλμάνων. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει για να καταπολεμήσουμε την ξενοφοβία. Έχουμε ένα ειδικό σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ισλαμοφοβία αλλά και με άλλα θέματα. Πρέπει να κάνουμε δουλειά στα σχολεία, να πολεμήσουμε το μίσος και να αλληλοκατανοηθούμε. Ένας άντρας που βρισκόταν στο τέμενος τραυματίστηκε ελαφρά καταφέρνοντας να ακινητοποιήσει τον δράστη. Λίγο μετά την επίθεση, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά του, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για συγγενή του.